Όπως τονίσαμε και στη συζήτηση, τη χθεσινή επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου, το νομοσχέδιο έρχεται για να ενδυναμώσει την παραγωγική δραστηριότητα και τις εξαγωγικές δυνατότητες της λεγόμενης φαρμακευτικής κάναβης, η οποία προσελκύει έντονα το επενδυτικό ενδιαφέρον. Άλλωστε η Ελλάδα έχει επιλεχθεί από τα μονοπόλια ως χώρα που μπορεί να γίνει βασικός παραγωγός κάναβης λόγω των κλιματολογικών της συνθήκων, του φθηνού εργατικού δυναμικού, αλλά και της γεωγραφικής της θέσης, η οποία βοηθά τόσο στη διαμετακόμιση όσο και στον ανταγωνισμό με την παράνομη καλλιέργεια που για την Ευρώπη συγκεντρώνεται στα Βαλκάνια. Έτσι και το νομοσχέδιο της σημερινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια του νομοσχεδίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις, εντάσσεται στις συνολικότερες προσπάθειες των αστικών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διευκόλυνση της αγοράς της κάναβης, αποδεικνύοντας την κοινή στρατηγική Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΚΙΝΑΛ, δηλαδή στήριξης της καπιταλιστικής οικονομίας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε τομείς όπως αυτό της κάναβης, που επιλέγουν να επενδύσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα λιμνάζοντα κεφάλαια προκειμένου να κερδοφορήσουν. Αυτή την κατεύθυνση υπηρετεί το νομοσχέδιο που συζητούμε, με τις όποιες τροποποιήσεις ή τα καινούργια στοιχεία που εισάγονται προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των επενδυτών. Έτσι, για παράδειγμα, τα καινούργια στοιχεία που φέρει το νομοσχέδιο είναι ότι απελευθερώνεται το όριο περιεκτικότητας σε τετραϊδροκαναβινόλη των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή, καθώς και ότι πλέον ο ΕΟΦ θα μπορεί να εγκρίνει προϊόντα κάναβης με περιεκτικότητα άνω του 0,2% σε τετραϊδροκαναβινόλη για εγχώρια ιατρική χρήση. Έτσι, τα προϊόντα που θα εγκρίνει ο ΕΟΦ και θα προορίζονται για εξαγωγή, ανεξάρτητα των θεραπευτικών τους ενδείξεων, βαφτίζονται φάρμακο. Οτιδήποτε λοιπόν εξάγεται για χάρη των κερδών των επενδυτών, βαφτίζεται φάρμακο. Και έτσι μπορεί και εξάγεται. Βέβαια, πουθενά στο νομοσχέδιο δεν γίνεται λόγος για την παρακολούθηση των αντενδείξεων, για την φαρμακοεπαγρύπνηση και τις υπόλοιπες φυσικά αναγκαίες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, όπως ορίζει η κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων, και φυσικά παρά το γεγονός ότι η κάναβη με τετραϊδροκαναβινόλη άνω του 0,2% έχει ψυχοτρόπο δράση. Και φυσικά δεν απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών, όπως ίσχυε εξάλλου και στο νόμο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Αντίστοιχα, η αδειοδότηση των προϊόντων εξαγωγής θα γίνεται με τις ελάχιστες δυνατές προϋποθέσεις στα πρότυπα της διαδικασίας που ισχύει για τα γενώσιμα φάρμακα, ενώ το κόστος της άδειας παραγωγής εγκατάστασης θα ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 2,5 και κάτι χιλιάδων ευρώ. Εκεί όμως που δίνεται τα ρέστα σας, κύριοι της κυβέρνησης, για να εξυπηρετήσετε τους επιχειρηματίες, είναι για παράδειγμα η πρόβλεψη στο άρθρο 5, όπου η χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης γίνεται εντός το πολύ 30 ημερών, το αργότερο αν θέλετε, ακόμα και χωρίς αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών. Βρέξει χιονίσει δηλαδή, όταν πρόκειται για καπιταλιστική επένδυση, η έγκριση θα δίνεται το πολύ σε ένα μήνα. Όταν όμως πρόκειται για παράδειγμα για ζητήματα που όλη η χώρα μας, ο λαός μας τα έζησε με τον πιο τραγικό τρόπο, τα ζητήματα της υγείας δηλαδή, εν μέσω πανδημίας, σε περίοδο πολέμου όπως λέγατε, όντως μιας έκτακτης κατάστασης, αλίμονο, για προσλήψεις προσωπικού επικαλούσασταν κολλήματα νομικά, χρονοβόρες διαδικασίες ή πολύ δε περισσότερο, μετατρέποντας τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου
αφήνατε ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή με νοσήματα non-COVID, τέλος πάντων, να μην μπορούν να έχουν την αντιμετώπιση που θα έπρεπε να είχαν, αντίστοιχα χειρουργία που μεταφέρονταν μετά από ένα εξάμηνο και πλέον. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, είναι το πραγματικό έσχος του δρόμου ανάπτυξης που υπηρετείτε και εσείς, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Από τη μια λοιπόν νομοθετείτε διευκολύνσεις και κάθε είδους μέτρο στήριξης στους επιχειρηματικούς ομίλους, στο σύνολο, και από την άλλη ανακοινώνεται, για παράδειγμα, όπως σήμερα, για παράδειγμα, ένα ακόμα νόμο για το ξεζούμισμα των εργαζομένων και το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης. Ένας νόμος έκτρωμα που έρχεται, το Υπουργείο Εργασίας δηλαδή εννοώ, ένας νόμος έκτρωμα που έρχεται να προστεθεί σε όλο το έως σήμερα το εργατικό πλωστάσιο που έχετε διαμορφώσει. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, από κοινού και χώρια πολλές φορές κυβερνώντες, που μας γυρνά ένας νόμος που μας γυρνά 135 χρόνια πίσω, στο 19ο αιώνα. Και γι' αυτό το νόμο, να είστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι θα δώσουν μαζικά ενιαία αγωνιστική απάντηση στην ενιαία επίθεση που δέχονται τόσο από τους εργοδότες, αλλά και από την κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις έως τώρα και τα κόμματα που υπηρετούν αυτή την ανάπτυξη με τις πολιτικές τους. Αντίστοιχα, με το άρθρο 6, η έγκριση λειτουργίας χορηγείται επίσης χωρίς αυτοψία, η οποία έπεται της χορήγησής της και εντός διμήνου από αυτήν. Φυσικά, και δεν μας εκπλήσουν οι προβλέψεις αυτές των δύο άρθρων, των δύο φάσεων αν θέλετε, δηλαδή έγκριση εγκατάστασης και έγκριση λειτουργίας, αφού διέπονται από τη γενικότερη λογική διευκολύνσεων των επιχειρηματιών, τις οποίες έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις, ακολουθώντας πιστά τις συστάσεις του ΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και των άλλων υπερελιστικών οργανισμών. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, που γίνεται καθαρό, είναι πως η απελευθέρωση της καλλιέργειας κάναβης, με όποιο πρόσχημα, κατά τη γνώμη μας, δεν υπηρετεί καμία κοινωνική ανάγκη. Και ο Υπουργός χθες το ερώτημά μας δεν απάντησε. Ποια κοινωνική ανάγκη υπηρετεί αυτό το νομοσχέδιο? Εκτός από τις ανάγκες, και το είπαμε ξεκάθαρα και χθες, το λέμε και σήμερα, εκτός από τις ανάγκες των μονοπωλίων να επενδύσουν στον τομέα αυτό. Έτσι λοιπόν, η όλη διαδικασία που προωθείται και μέσω του νομοσχεδίου βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με τις αρχές της επιστήμης, του ορθολογικού σχεδιασμού των φαρμάκων και της φαρμακοεπαγρύπνησης, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να ανάγει ένα φυτό σε φάρμακο. Συγχρόνως, δίνεται τη δυνατότητα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να αξιοποιηθεί περαιτέρω στην κατεύθυνση συνολικής αποποινικοποίησης της κάναβης για προσωπική χρήση. Και επειδή κάποιοι, ακούστηκαν χθες στην Επιτροπή, συνεχίζουν την προβοκατόρικη ρητορική απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ξαναλέμε αυτό που είπαμε σε αντίστοιχες τέτοιες αιτιάσεις προβοκατόρικες το 2018 στο αντίστοιχο νομοσχέδιο της κυβέρνησης τότε ΣΥΡΙΖΑ. Η φυτική κάναβη, λόγω του μεγάλου αριθμού δραστικών ουσιών που περιέχει για τη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν γνωρίζουμε τις δράσεις, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες που έχει κάθε μία από αυτές, αλλά και οι ποικίλες συνδυασμοί τους, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ' αυτή ως φαρμακευτική θεραπευτική ουσία. Αντίθετα, συγκεκριμένες δραστικές ουσίες που απομονώνονται από την κάναβη ή και μπορούν να συνδεθούν ακόμα και τεχνητά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για φαρμακευτικούς, ιατρικούς, παρηγορητικούς σκοπούς σε περιπτώσεις όπου τα ήδη υπάρχοντα φάρμακα δεν επαρκούν. Και πάνω σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει κανένα, δεν βλέπω εδώ τον κύριο Χαρίτζη, δεν υπάρχει λοιπόν κανένα φοβικό σύνδρομο, γιατί τα ίδια είπαμε ή τα ίδια μας καταλόγιζε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 στο νομοσχέδιο τότε, τα ίδια λοιπόν εμείς λέμε και σήμερα. Η θέση λοιπόν του ΚΚΕ είναι ξεκάθαρη, είναι κρυστάλλινη,
Άσχετα λοιπόν αν προσπαθούν κάποιοι να τη διαστρεβλώνουν. Και μάλιστα σημαντική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω που υπόθηκαν και τη διασφάλιση πρώτα απ' όλα της ασφάλειας των ασθενών αποτελεί ο αυστηρός έλεγχος από το ίδιο το κράτος της παραγωγής, της επεξεργασίας, της διάθεσης, χορήγησης τέτοιων φαρμάκων με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και της ιατρικής παρακολούθησης των ασθενών που τα λαμβάνουν. Μήπως αλήθεια προέβλεπε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα ανωτέρω? Όχι. Γιατί ούτε και το σημερινό της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει κάτι τέτοιο. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να βάλω μία ακόμα πλευρά. Τα αποτελέσματα τέτοιου είδους νομοθετικών παρεμβάσεων, και δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο νομοθέτημα το σημερινό, αναφέρομαι σε όλα τα νομοθετήματα που αφορούσαν το ζήτημα αυτό της κάνναβης και το 18 και το 13, αλλά και όλη την κουβέντα που άνοιγε στα μεσοδιαστήματα και πριν το 13, αν θέλετε. Τα αποτελέσματα λοιπόν τέτοιου είδους νομοθετικών παρεμβάσεων, με την αντίστοιχη υπερπροβολή και υπερπροσφορά της κάνναβης ως φάρμακο, ή αν θέλετε και ως πρώτη ύλη, η αναγωγή δευτερευουσών ιδιωτήτων σε κύριες, αλλά και η διαμόρφωση θετικού πρόσημου γύρω από τη χρήση της κάναβης ως ναρκωτικό έχουν ήδη ανυπολόγιστο κοινωνικό κόστος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν η μισή από τους 16χρονους μαθητές κάνουν χρήση κάναβης στις χώρες που είναι νόμιμη ή συνταγογραφείται ως φαρμακευτικό προϊόν. Ενώ στη χώρα μας η μισή 16χρονοι θεωρούν ακίνδυνη τη δοκιμή της. Έτσι, το επόμενο διάστημα είναι βέβαιο ότι και στη χώρα μας θα ενταθούν οι προσπάθειες πλήρους αξιοποίησης της κάναβης από το κεφάλαιο, με τις ευλογίες φυσικά των κυβερνώντων, σε βάρος όμως των νεανικών συνειδήσεων. Και αυτή τη βαρβαρότητα το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και η ΚΝΕ θα την αντιπαλέψουν με όλους τους τις δυνάμεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.